Καλησπέρα. Λέγομαι Ρεγκίνα Αγγυράκη. Είμαι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονίζω την Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή από πάρα πολλούς κλάδους, η οποία στηρίζει επιστημονικά την πανελλαδική συντονιστική των 115 φιλοσοφικών σωματείων της Ελλάδας και την BFPO, την Πανελλαδική Φιλοσοφική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία των 35, και είναι η μεγαλύτερη από τις ομοσπονδίες, των 35 φιλοσοφικών σωματείων της Ελλάδας. Είμαστε πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, οι οποίοι προσπαθήσαμε κι εμείς για τον νόμο. Ο νόμος πράγματι έχει τεράστια προβλήματα. Θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ μικρή τοποθέτηση για τις εσωτερικές αντιφάσεις. Μια μικρή παρένθεση του νόμου better. Η κυρία που πρότεινε είναι η κυρία Γιάσμη Παπαθεοδόμη, πάρα πολύ γνωστή νομικός για περιβαλλοντικό και φιλοσοφικό δίκαιο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που παρευρίσκεστε, ειλικρινά, και θα ήθελα να το ήξερα πριν, έτσι ώστε να σας είχα προσχολήσει. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι τις 8 η ώρα. Έτσι, να είστε καλά, κύριε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπόθηκε εδώ ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στα σχολεία και το ένα και το άλλο. Να αλλάξει η κουλτούρα του όμως. Βεβαίως, ο νόμος ο ίδιος απαγορεύει την επανένταξη αδέσποτων κοντά στη σχολεία, κοντά στους χώρους άθλησης και κοντά στους χώρους θεολογικούς. Είπαμε τα καλά του προηγούμενου νόμου. Δεν είναι αλήθεια ότι η υπόλοιπη Ευρώπη υπολοιπόταν τόσο δραματικά. Θα ήθελα να καταθέσω, υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή εξαιρετική καταγραφή των ευρωπαϊκών νομολογιών, υπό μελέτη, από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, είναι πάρα πολύ γνωστή. Μπορείτε να την βρείτε στο Google. Είχαμε εξαιρετικούς νόμους και στην Αυστρία και στη Σλοβενία. Πολλό μάλλον που ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο κ. Ποτότσι, είναι Σλοβένος και είναι ευρωβουλευτής της τελευταίας κυβέρνησης που έκανε αυτόν τον εξαιρετικά φιλοσοφικό νόμο. Το πρόβλημα της έλλειψης φιλοσοφικής κουλτούρας στην Ελλάδα και της οποιασδήποτε ευρωπαϊκής προοπτικής μπορούσε να έχει, η BFPO το μελέτησε με μία πλειάδα πανεπιστημιακών και με τον εκπρόσωπο του Ποτότσινγκ στο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου του 2011 σε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα στο Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών. Είχατε προσκληθεί, κύριε Παπάκη, και εσείς και η κυρία Δραχίλης. Όχι, με ξεχάσατε. Όχι, με ξεχάσατε. Και όταν ζήτησα εγώ να πω, μου είπατε ότι δεν έχουμε χώρο στους ομιλητές ή δεν ήθελα να σας διακόψω, παρακαλώ. Στους ομιλητές όχι, είχατε προσκληθεί. Δεν ήταν να είμαστε πάντα ομιλητές. Υπάρχουν με καμιά φορά τέτοιες διαδικασίες στην οργάνωση, γίνονται με υποστήριξη. Νομίζω ότι καμία τέτοια πρόσκληση δεν θα μπορούσε να στερηθεί εσκεμμένα. Ψάω, λοιπόν, θα ήθελα πάντως να πω ότι και ένα τεράστιο ο νόμος αυτή τη στιγμή έχει πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και από εμάς, το πήγε η εκλεκτή μου συνάδελφος, η κυρία Γλυκερία Σιούτη, είναι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, στο Καποδιστριακό, στην Νομική Σχολή. Είναι η πρώτη εισάξασα την νομολογία περιβάλλοντος και ζώων από το 85 στην νομική σχολή, μαζί με δύο πολύ γνωστούς συνταγματολόγους από το ΑΠΘ των Χρυσόγονων και από την Αθήνα τον Τέωσα την Κρήτα τον Φλογαΐ. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να υπάρχουν τα microchips. Είναι κοντίκιος, είναι χρονών. Βεβαίως όμως πρέπει να πούμε πως τα microchips στην Ελλάδα, μια και μιλάμε για την κρίση, στοιχίζουν πάρα πολύ. Στοιχίζουν 40-50 ευρώ για από τους κτηνιάτους. Πουθενά δεν υπάρχει τόσο ψηλή τιμή στην Ευρώπη. Κατάλαβε να προσθέσετε να προσδοκίσουμε, αν πέσει καλή για να σας απαντήσω. Δεν σας καλώ για να απομαντήσετε, είναι φάκτο, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να αφήσουμε την κυρία Αγγυράκη να ολοκληρώσει, να αφήσουμε...
έναν ομιλητή να τοποθετηθεί, να πει αυτό που έχει και αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη, εδώ είναι το βήμα, θα ανέβει. Κυρία Γκράκη, συνεχίστε παρακαλώ. Τελειώνω αμέσως. Επίσης, θα ήθελα να καταθέσω ότι βεβαίως και συμφωνώ με τη μία συνειδητοποίηση. Διότι ο ΣΑΚΣ είχαμε μια συνειδητοποίηση, τα αποτελέσματα ήταν τρεχικά στην Ελλάδα. Κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι και το κατευθύνουν. Κύριε Γιωτάκη, να κάνω μια μεγάλη παράκληση. Να αφήσουμε την κυρία Αγγυράκη να ολοκληρώσει και από εκεί και πέρα θα τα πούμε. Κύριε Γιωτάκη, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Προσωπικά δεν σα ταυτίζω με ολόκληρο κλάδο. Είστε ο εκπρόσωπο συνδικαλιστή ad hoc. Αύριο μπορεί να μην είστε. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με πάρα πολλούς κτηνιάτρους. Μπράβο. Εγώ αποκόμισα μια πραγματική εμπειρία όταν σας άκουσα στην Εμπορική Επιτροπή και εσάς και την κυρία Νογίλη. Νομίζω ότι όλα αυτά που καταθέσατε για τα ζώα που εξάγονται σαν τρελά κάθε μέρα καραβιές. Ας μην το συζητήσουμε πράγματι. Είναι λιγάκι ιστορίες για αυτή. Δεν θα δω εκεί. Θα δω εκεί. Κάτσε να ολοκληρώσει. Έτσι παρακαλώ. Εσείς, νομίζω ότι δεν είσαστε καν πρόεδρος της σχολής του Αδελφή, έτσι δεν είναι.